οι φοιτητικοί σύλλογοι ιστορικού αρχαιολογικού, δασκάλων, νηπιαγωγών, τουρκικών σπουδών, οικονομικού, νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, ναυπηγών, αρχιτεκτώνων, τοπογράφων, ηλεκτρολόγων και ΣΕΝΦΕ του MEP, ΣΕΝ του ΠΑΔΑ και ο Σύλλογος Οικοτρόφων της ΑΣΠΕΤΕ χαιρετίζουμε στη σημερινή μαζική παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την πρεσβεία του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ για να καταδικάσουμε έπρακτα τους εμπειριαλιστικούς σχεδιασμούς που μυρίζουν μπαρούτι και να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στον αγωνιζόμενο λαό της Παλαιστίνης. Η σημερινή μας συγκέντρωση δείχνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πως το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για απαγόρευση των διαδηλώσεων δεν θα περάσει, γιατί η φωνή μας είναι πολύ δυνατή για να τη θυμώσουν. Το νομοσχέδιο έκτρωμα που έφερε σαν το κλέφτη στη Βουλή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απαγορεύει τις διαδηλώσεις, ενισχύει το πλέγμα καταστολή, τρομοκρατία και ποινικοποίηση των αγώνων μας. Με το άδειο αυτό νομοσχέδιο δίνεται από την κυβέρνηση τη δυνατότητα στην αστυνομία να εκτιμάει το κατά πόσο έχουμε το δικαίωμα τα εργατικά συνδικάτα, οι φοιτητικοί σύλλογοι και οι μαζικοί φορείς να διαδηλώνουμε. Ορίζεται την αστυνομία ως ανώτατη αρχή που θα μπορεί να καθορίσει τους περιορισμούς που θα επιβληθούν σε μια διαδήλωση. Στόχος τους είναι να εξασφαλίσουν την απόλυτη σιωπή σε κάθε χώρο δουλειάς, γειτονιές, σε κάθε χώρο μόρφωσης για να προχωρεί ανενόχλητος ο νέος γύρος επίθεσης που ετοιμάζουν στα δικαιώματά μας. Για να πληρώσουμε τα σπασμένα της οικονομικής κρίσης για ακόμα μια φορά εμείς και οι οικογένειές μας. Για να βγουν αλόβητοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Θέλω να μην κάνουμε τίποτα για την κατάσταση που επικρατεί στα πανεπιστήμια με δική τους ευθύνη. Να μην κάνουμε τίποτα μπροστά στις αντεργατικές και αντιλαϊκές διατάξεις που ετοιμάζουν. Να μην κάνουμε τίποτα για την εμπλοκή της χώρας μας πιο βαθιά στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Να μην κάνουμε τίποτα μπροστά στην πολιτική που στηρίζει και προωθεί τα δολοφονικά σχέδια του Ισραήλ για την προσάρτηση εδαφών σε βάρος του αιματοβαμμένου λαού της Παλαιστίνης. Αυτή η εξέλιξη δεν αποτελεί παρά συνέχεια και κλιμάκωση της μόνιμης και διαχρονικής προσπάθειας όλων των κυβερνήσεων να βάλουν στο γύψο τους αγώνες του λαού και της νεολαίας. Είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι θα κάτσουμε στα αυγά μας. Θα μας βγουν μπροστά τους. Γιατί όπως δεν κατάφεραν μέσα στην πανδημία να μας κλείσουν το στόμα, έτσι δεν θα καταφέρουν να περάσουν αυτό το απαράδεκτο νομοσχέδιο. Γι' αυτό το λόγο οι φοιτητές και οι φοιτητικοί μας σύλλογοι βρισκόμαστε σήμερα εδώ, σε συνέχεια των κινητοποιήσεών μας μπροστά στην απαράδεκτη δολοφονία του άνεργου George Floyd από το κράτος των ΗΠΑ, το απόγειο κατά τα άλλα της δημοκρατίας, για να καταδικάσουμε και να καταγγείλουμε τη λεγόμενη Συμφωνία του Αιώνα που παρουσίασε η κυβέρνηση των ΗΠΑ την ίδια ώρα που δολοφονεί το λαό της και του λαού σε όλο του κόσμου. Μια συμφωνία που παραχωρεί ολόκληρη την Ιερουσαλήμ στο Ισραήλ, προσαρτά την κοιλάδα του Ιορδάνη και μεγάλα τμήματα της δυτικής όχθης του Ισραήλ. Παγιώνει δηλαδή την κατοχή και επεκτείνει τους παράνομους Ισραηλινούς επικισμούς. Δεν πρόκειται δηλαδή για σχέδιο ειρήνης όπως και μας το παρουσιάζουν, αλλά για σχέδιο προσάρτησης που αντιβαίνει πλήρως στα συμφέροντα του Παλαιστινιακού λαού, για τα οποία. Για να εξυπηρετηθούν συμφέροντα πολλών εκατομμυρίων την ίδια ώρα που στη λωρίδα της Γάζας, η οποία βρίσκεται σε αποκλεισμό σχεδόν μία δεκαετία από τον Ισραηλινό στρατό, μετράμε πάνω από 250.000 ανέργους και το 97% του πληθυσμού να μην έχει πρόσβαση ούτε σε πόσιμο νερό. Πλάθη στα εγκληματικά αυτά σχέδια βάζουν τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά. Πίσω από τα κροκοδίλια δάκρυα και τα μεγάλα λόγια καταδίκης και ανησυχίας για το λαό της Παλαιστίνης, εντείνουν τη συνεργασία με τις Ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις, αυγατίζουν τις business στις πλάτες μας, κλείνουν συμφωνίες στο όνομα μιας δίθεν ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την πολιτική που αναγνωρίζει στο Ισραήλ. Ένα στρατηγικό εταίρο με τον οποίο κιόλας μοιράζεται κοινές αξίες και ιδανικά, αλλά και με την τακτική εξίσωση του φύκη με το θύμα, ρίχνει νερό στο μήλο της όξυνσης της εγκληματικής επιθετικότητας του Ισραηλινού κράτους στην Παλαιστίνη και ευρύτερα, στην περιοχή μας εντείνει την καταπάτηση από μεριάς του Ισραηλινού κράτους των δικαιωμάτων του Παλαιστινιακού λαού. Ας μην ξεχνάμε και τις ελληνικές κυβερνήσεις, οι οποίες αναβαθμίζουν την πολιτική, οικονομική και στρατιωτική του συνεργασία με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Βαριές ευθύνες φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, που από την προσπάθειά του να μαζέψει τώρα τα ασυμμάζευτα και να θολώσει τα νερά με υποκριτικές δηλώσεις αλληλεγγύης, γιατί ως κυβέρνηση δεν έθεσε σε εφαρμογή την ομόφωνη απόφαση της Βουλής που αναγνώρισε το Παλαιστινιακό κράτος. Βέβαια και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχασε λεπτό και πάνω στο στρωμένο έδαφος που βρήκε αποδέχτηκε το σχέδιο του ΤΡΑΠ σαν βάση για διαπραγμάτευση. Ο λαός και η νεολαία της Ελλάδας, οι φοιτητές μέσα από τους συλλόγους μας, εκφράζονται την αμέριστη συμπαράστασή μας προς τον μαρτυρικό λαό της Παλαιστίνης, που εδώ και 72 χρόνια διεξάγει έναν δίκαιο, πολύχρονο και ηρωικό αγώνα και ταυτόχρονα καταδικάζουμε τα εγκλήματα που πραγματοποιεί σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού το Ισραήλ, έχοντας τη μεθοδευμένη και διαχρονική στήριξη των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρουμε καλά πως αυτός ο δίκαιος αγώνας μπορεί να βρει δικαίωση μόνο μέσα από τη συνέχιση της ανυπόταξης πάλης ενάντια στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις, ενάντια στους
σχεδιασμούς με την ανίσχυση ταυτόχρονα της αλληλεγγύης και της δράσης. Οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι, ο ελληνικός λαός, ενώνουμε τη φωνή μας με το λαό της Παλαιστίνης, συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα του και διεκδικούμε να γίνουν πράξεις τα δίκαια αιτήματά του για τον τερματισμό της Ισραηλινής κατοχής και των συνεπειών της, για κατάργηση των επιχεισμών, για δημιουργία ανεξάρτητου ενιαίου Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπως είχαν οριστεί τα σύνορα του 67, για το δικαίωμα επιστροφής όλων των Παλαιστινίων προσφύγων στις εστίες τους, με βάση και τις αποφάσεις του ΟΗΕ, για την άμεση απελευθέρωση όλων των Παλαιστινίων και άλλων πολιτικών κρατούμενων που κρατούνται στις Ισραηλινές φυλακές. Οι φοιτητικοί σύλλογοι πρωτοφωνάζουμε και σήμερα από εδώ, λευτεριά στην Παλαιστίνη.